Να σας καλησπερίσω και εγώ, να ευχαριστήσω για την πρόσκληση την ομάδα που διοργανώνει την εκδήλωση. Θέλω να σας πω ότι σε μεγάλο βαθμό με κάλυψε η Γιάννα Κούρτοβικ, γιατί έβαλε πολυκέρια τα νομικά θέματα καταστολής σε περίοδους κρίσης και έκανε και πολυκέρειες επισημάνσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο τεχνική και πιο περιγραφική σε κάποια θεματάκια σε σχέση με το πώς διαμορφώνεται το νομοθετικό πλαίσιο καταστολής στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια του μνημονίου, σε αυτό που λέμε καθεστώς εξαίρεσης. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι από όταν ήδη συστάθηκε το ελληνικό κράτος και δεν είναι και μόνο ελληνική πατέντα, με το που αναπτύσσεται κάποιο κίνημα, κατευθείαν και λίγο πριν αναπτυχθεί και πριν πάρει τη δυναμική που μπορεί να πάρει, το κράτος βρίσκεται σε μια ετοιμότητα και βρίσκει εκείνα τα νομοθετικά εργαλεία που το καταστέλουν. Να σας πω ότι ο πρώτος τρομονόμος του ελληνικού κράτους ήταν ο νόμος για την καταδίωξη της οργανωμένης ληστείας, που αν κάποιος από εσάς μπορεί να τον βρει και να τον διαβάσει, θα βρει πρωτοποριακές ιδέες για την εποχή που τελικά επαναλαμβάνονται, γιατί αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα του ελληνικού κράτους εκείνη την εποχή, οργανωμένες ληστρικές συμμορίες όπως αποκαλούσε, και είχαμε ένα νόμο που προέβλεπε, όπως είπε για να σήμερα, προβλέπεται η δίμευση των περιουσιών ακόμα και της οικογένειας. Τότε λοιπόν προβλεπόταν ο εκτοπισμός των συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού σε άλλο νομό και σε άλλη περιφέρεια της χώρας. Να θυμίσουμε κάτι πρόσφατο, με το που άρχισε να αναπτύσσεται το κίνημα των διοδίων και το κίνημα του δεν πληρώνω τα διόδια, ξαφνικά έγινε παράνομο και πήγαινε στο αυτόφορο γιατί δεν πλήρωνε σαν έναν ιδιώτη. Να σας πω ότι οι εταιρείες που διαχειριζόνται τα διόδια σε μια συναλλαγή δεν θα έπρεπε να προστατεύονται παραπάνω από ότι ένας περιπτεράς όταν δεν του πληρώνουμε τα τσιγάρα. Ανταυτού όμως, όταν το κράτος είδε μια γενικευμένη ανυπακοή στην καταβολή των διοδίων, έκανε ένα ιδιώνυμο νόμο και ξαφνικά έβαλε την αστυνομία να προστατεύει τα δίευρα του και τα τρίευρα του κάθε μπόμπολα. Και να έχει ένα περιπολικό δίπλα για να συλλαμβάνει οποιονδήποτε, γιατί έβλεπε ότι αυτό το πράγμα έπαιρνε διαστάσεις. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα που υπήρξε ιστορικά και να μπούμε στα θέματα του σήμερα. Όταν προέκυψε το θέμα με τους πρόσφυγες από τη μικρασιατική καταστροφή, δημιουργήθηκε ένας δρακόντιος νόμος που επίσης δεν έχει ακόμα καταργηθεί για την κατάληψη δημοσίων κτημάτων, γιατί τότε ο άστεγος κόσμος των προσφύγων έκτιζε παραπήγματα οπουδήποτε έβρισκε πρόσφορο, ο οποίος έχει κάτι εξωφρενικές ποινές και κατά καιρούς τον ενεργοποιούν στην επιφάνεια με τα προσχήματα καταλήψεων δημοσίων κτηρίων για κινηματικούς λόγους. Μου έχει συμβεί δύο φορές να το αντιμετωπίσω και να δικάζονται καταληψίες με μεταξικά διατάγματα. Αυτό που από τη μεταπολίτευση και μετά, έτσι για να το μαζεύουμε, είναι το βασικό εργαλείο που καταστέλει κινήματα και κυρίως τα κινήματα που αναπτύσσονταν στην Ελλάδα ήταν κινήματα στο δρόμο, διαδηλώσεις, με διαδηλώσεις ενεργοποιούνταν τα κινήματα, ήταν κάποια κεφάλαια στον ποινικό κώδικα που προέβλεπαν μια σειρά παράνομες συμπεριφορές. Δύο κεφάλαια είναι βασικά αφιερωμένα και ένα ακόμα το κολλάνε συνήθως στις διαδηλώσεις που προβλέπουν ότι προστατεύουν την επιβουλή της δημόσιας τάξης από τους πολίτες που την επιβουλεύονται και τις προσβολές κατά της πολιτιακής εξουσίας. Είναι τα αδικήματα που λέμε η διατάραξη κοινής ειρήνης. Είναι ένα αδίκημα που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις διαδηλώσεις. Η αντίσταση κατά της αρχής, η απήθεια, η διέγερση πολιτών σε διχόνοια και μια σειρά τέτοια αδικήματα, τα οποία έχουν εμπλουτίσει και επιπλέον μια σειρά αδικήματα που διώκουν το φρόνημα του κατηγορούμενου, δηλαδή, και ονομάζονται από τον κώδικα κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Δηλαδή αυτά που μπορούν να δημιουργήσουν μια γενικότερη διακινδύνευση της δημόσιας τάξης και και ευρέως φάσματος ενόμων αγαθών, που αυτό ερμηνεύεται βέβαια από τις διοκτικές αρχές και κυρίως σε πρώτο στάδιο από την αστυνομία κατά το δοκούν. Αυτό το νομοθετικό προστάσιο ήταν ήδη πάρα πολύ ευρύ και μπορούσε να χωρέσει πάρα πολλές συμπεριφορές. Να σας πω ότι η διατάραξη κοινής ειρήνης, που είναι το αδίκημα καραμέλα για οποιονδήποτε συλληφθεί στο δρόμο, στη βασική του μορφή δεν απαιτεί να έχεις κάνει τίποτα. Απαιτεί να συμμετέχεις σε ένα πλήθος που το πλήθος διαταράσει, που το πλήθος τελεί βιοπραγίες. Και εσύ απλά να μην αποχωρείς από το πλήθος και με την παρουσία σου να το ενθαρρύνεις. Με αυτό το αδίκημα, με αυτό μπορεί να πάει, όπως καταλαβαίνετε, οποιοδήποτε κατηγορούμενος ανά πάσα στιγμή. Αυτό το αδίκημα, όταν δημιουργήθηκε το μεγάλο πρόβλημα στην τότε κυβέρνηση
με τα Δεκεμβριανά του 2008, εμπλουτίστηκε σε βαθμό κακουργήματος. Γιατί ήρθε ο κουκουλονόμος και κούμπωσε ακριβώς πάνω του και ξαφνικά, αν συμμετείχε σε ένα πλήθος που το πλήθος τελούσε βιοπραγίες και είχες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου με οποιονδήποτε τρόπο και αν τα έχεις ακόμα ισχύει βεβαίως, τιμωρείσαι σε βαθμό κακουργήματος. Έτσι, το 2008 είχαμε το παράλογο του αν έπαιρνες ένα καλάζνικο φιέκοβες βόλτα στην Ακαδημία, αντιμετώπιζες μία ποινή φυλάκιση μέχρι 5 έτη και αν πέταγες μία πέτρα σε μία διαδήλωση μπορούσες να πας φυλακή μέχρι 10 χρόνια. Ήταν τα παράλογα μιας πολιτείας που νομοθετεί στο πόδι και που κάθε τι που το θεωρεί επικίνδυνο δεν βλέπει τι νομοθετική ζημιά κάνει, τι κοινωνική ζημιά κάνει, την ενδιαφέρει να εξοβελήσει αυτό το πράγμα τώρα. Στα πλαίσια του κουκουλονόμου έχουμε δει γελίες συμπεριφορές. Έχει βαφτιστεί κουκούλα, μια απλή χειρουργική μάσκα την ώρα που γίνεται χρήση δακρυγόνων. Έχει βαφτιστεί κάλυψη των χαρακτηριστικών τα γυαλιά ηλίου. Ή έχει θεωρηθεί κάλυψη των χαρακτηριστικών του προσώπου μια κουκούλα του μπουφάν από φούτερ που καλύπτει το κρανίο. Και κανένα χαρακτηριστικό του προσώπου. Συνιστά όμως ένα εργαλείο που μπορεί να σέρνει ανθρώπους με χειροπέδες στον ανακριτή, δίνει την ευκαιρία στους εισαγγελείς να βγάζουν διατάξεις και να δημοσιοποιούν στοιχεία διαδηλωτών. Κάνει τους ανθρώπους που έχουν την ατυχία να βρεθούν στο διάβα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια σε μια διαδήλωση έρμεα περιοριστικών όρων για πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτές οι δίκες δικάζονται από κακουργοδικεία, όπου αργεί πάρα πολύ η διαδικασία. Να σας πω απλά ότι χωρίς να ζητήσει αναβολή ο κατηγορούμενος, ένα τέτοιο δικαστήριο σε μια νορμάλ πορεία πραγμάτων δικάζεται στα 5 με 6 χρόνια μετά από τη σύλληψη. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό το διάστημα ένας κατηγορούμενος έχει μια απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, οφείλει να εμφανίζεται σε ένα αστυνομικό τμήμα. Ναι, νομίζω, είναι ακριβώς. Σε αυτό, όταν αντιμετωπίστηκε η ιστορία του συντάγματος, αυτός ο ανεκδίκητος ο Αθανασίου που έχουμε υπουργό, θέλησε να τον πάει λίγο παραπέρα. Θα θυμάστε όλοι και το λέω για να σας πω πώς νομοθετούν έτσι το πόδι. Είχε κυκλοφορήσει ένα non-paper, ο οποίος ζητούσε ως νομικός να θεωρηθεί να είναι ιδιώνυμο και να τιμωρείται, να συλλαμβάνεσαι και να τιμωρείσαι αν φοράς μαύρα ρούχα σε διαδηλώσεις. Θα το θυμάστε όλοι αυτό. Γιατί αφού δεν τους ξεχωρίζουμε και μάλιστα αυτός ο τύπος ήταν δικαστής, έτσι. Δεν ήταν ο Ταμήλος ή κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε. Και καταλαβαίνετε πόσο ευκαιριακά η πολιτεία και η εξουσία προσπαθεί να νομοθετήσει. Από το 2000 και μετά άρχισαν να χρησιμοποιούνται και άλλα δύο άρθρα για την καταστολή των κινημάτων. Οι δύο τρομονόμοι που ισχύουν ακόμα στην Ελλάδα, το άρθρο για την εγκληματική οργάνωση και για την τρομοκρατική οργάνωση ή τις κατηδίαν τρομοκρατικές πράξεις όπως ονομάζονται, που έχουν χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε κινήματα πιο δυναμικά ή πιο... δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίζω. Ποια είναι η ορολογία, έχει χρησιμοποιηθεί και σε διαδηλώσεις. Σας θυμίσω ότι μαθητές συλληφθέντες στη Λάρισα το 2008, κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων για τον Γρηγορόπουλο, είχαμε ανήλικους κατηγορούμενους για μέλη εγκληματικής οργάνωσης. Είμαστε η χώρα του παραλόγου, είμαστε η χώρα που ο κατηγορούμενος για τρομοκρατία συνήθως φοβάται πιο πολύ την οικογένειά του από το δικαστήριο. Είμαστε η χώρα που κάθε 16χρονος ξέρει το διαχωρισμό πλημελήματος ή κακουργήματος. Αυτό σημαίνει μια όξυνση της καταστολής τεράστια. Τώρα πια, οποιοδήποτε κατεβαίνει στον δρόμο, ξέρει ότι έχει πολλές πιθανότητες να επιστρέψει σπίτι του το βράδυ και έχει και πάρα πολλές πιθανότητες να διανυκτερεύσει σε ένα τμήμα, να πάει την επόμενη σε ένα δικαστήριο και σε ένα νοσοκομείο. Συνέχεια αυτών είναι μια σειρά νομοθετημάτων, αλλά και πρακτικών, που κατατείνουν στην οικονομική καταστολή. Βλέπουμε πια τους νόμους να συνοδεύονται πέρα από ποινές θερητικές της ελευθερίας, με εξοντωτικές χρηματικές ποινές. Δηλαδή ο νόμος να προβλέπει στέρηση της ελευθερίας και ταυτόχρονα χρηματική ποινή, η οποία χρηματική ποινή βεβαιώνεται στην εφορία αν δεν έχεις να την πληρώσει. Μιλάμε για κάποιες αρκετές δεκάδες χιλιάδες συνήθως, κάπως έτσι προβλέπονται αυτές οι ποινές. Στην περίπτωση που δεν την πληρώσει, γίνεται μια νέα δικογραφία. Ξαναπηγαίνεις κατηγορούμενος, αλλά εκεί μετά δεν την ξαναμετατρέπουν σε χρηματική. Ταυτόχρονα, αυτό που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια είναι όταν προβλέπεται να μετατραπεί μια ποινή σε χρηματική για διάφορους λόγους, δηλαδή σε καταδικάζουν σε 6 μήνες φυλάκιση και τους τη μετατρέψει σε χρηματική προς 5 ευρώ τη μέρα, αυξήσαν αυτές τις ποινές. Τώρα νομίζω ότι μπορούν να τη μετατρέψουν μέχρι και 20 ευρώ τη μέρα.
και με μερικές υπουργικές αποφάσεις που δεν τις παίρνει κανείς χαμπάρι, όταν πας στο ταμείο να πληρώσεις αυτή την ποινή για να μην μπει στη φυλακή, προσαυξάνεται κατά μόλις 102%. Με διάφορα τέλη υπέρ τρίτων, τετάρτων, πέμπτων, δεν έχω καταλάβει καν τι νοσ είναι. Κάθε φορά πηγαίνει κάποιος να πληρώσει, άλλα ακούει στο δικαστήριο και τελικά καταλήγει στη φυλακή. Ναι, είναι κάτι πάνω από το διπλάσιο. Η Ισπανία, βέβαια, είδατε, το προχώρησε πιο πέρα με το νόμο φήμωτρο, γιατί αυτό που προβλέπει είναι καθαρά μια οικονομική εξόντωση, που όπως όμως έχουμε φτάσει σήμερα, αν δεν είσαι οικονομικά εντάξει με την εφορία, δεν μπορείς και να επιβιώσεις για μεγάλο διάστημα. Στην Ελλάδα αυτό έχει γίνει με τους ανυπότακτους. Έχει βγει ήδη μια πενταετία ένας νόμος που για κάθε ανυπότακτο, αντιρρησία συνείδησης ή για οποιοδήποτε λόγο δεν κατατάσσεται στο στρατό, δεν είναι νόμιμα εκτός στρατού, υπάρχει ένα πρόστιμο της τάξης των 6.000 ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στην εφορία και το οποίο βεβαίως αν δεν πληρωθεί, έχει όλες αυτές τις εξωφρενικές προσαυξήσεις και τελικά φτάνει να μην επιτρέπει σε κάποιον, ενώ από ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί, μπορεί και να θωωθεί, να πάρει ένα ελαφρυντικό ή να έχει μια οποιαδήποτε ποινική αντιμετώπιση. Δεν μπορεί να έχει μια φορολογική ενημερότητα, δεν μπορεί να κληρονομήσει, δεν μπορεί να πληρωθεί από το δημόσιο σε περίπτωση που έχει κάποια δοσοληψία, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Το τελευταίο διάστημα είδαμε και το εξής και ελπίζω να είναι απλά μια χαζή πρωτοβουλία κάποιων δικηγόρων του ελληνικού δημοσίου και όχι ένα γενικευμένο σχέδιο. Ενώ είχαν ήδη αθωωθεί οι συλληφθέντες το Δεκέμβριο του 2009 από την κατάληψη του Δημαρχείου του Κερατσινίου μετά την εισβολή του Χρυσοχοίδη στο Ρεσάλτο, που είχαν συλληφθεί οι άνθρωποι που πήγαν για διαμαρτυρία στο Δημαρχείο της περιοχής, ήρθε μια πολύ ωραία αγωγή που ζητάνε 8.500 από κάθε συλληφθέντα για την αποκατάσταση των περιπολικών που έσπασαν. Και μετά την αθώωσή τους. Αν αυτό γίνει γενικευμένο, καταλαβαίνετε ότι αν κάθε αστυνομικός που λέει ότι με έβρισε, ο διαδηλωτής κάνει και μια αγωγή για ηθική βλάβη ή με χτύπησε ή οτιδήποτε τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι ο κλειός φύγει και ήδη έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που όλη η κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας περνάει από τα δικαστήρια. Αν φτάσουμε να περνάει και από δικαστήρια που κρίνουν οικονομικά τις συνθήκες, καταλαβαίνουμε ότι το πλαίσιο γίνεται απολύτως ασφυκτικό. Εγώ προσομοιάζω και θα κλείσω με αυτό, για να μην εξαντλήσω και όλο τον χρόνο και αγχώνουμε εδώ το φίλο μας, όπως οι χρηματικές αξιώσεις του δημοσίου απέναντι σε ανθρώπους που φέρονται να παρανομούν, εντός εισαγωγικών το να παρανομούν, κατά τη διάρκεια ενάσχησης πολιτικών τους δικαιωμάτων, κατά τη διάρκεια διεκδικήσεων πολιτικών και κοινωνικών, ζητώντας τους χρήματα με οποιονδήποτε τρόπο, στο ίδιο θεσμικό επίπεδο εντάσσω και τον νόμο για τις φυλακές τύπου Γ. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι νομοθετήματα τα οποία έρχονται εκ των υστέρων, έρχονται παρασιτικά στο βασικό κορμό της ποινικής καταστολής και τελικά επηρεάζουν το πρόσωπο το οποίο αφορούν ίσως και περισσότερο από το βασικό κορμό της ποινικής καταστολής. Όπως ο νόμος για τις φυλακές μπορεί να στερήσει από έναν κρατούμενο τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί, να κάνει μεροκάματα μέσα στη φυλακή, να δει την πόρτα της φυλακής να ανοίγει μια μέρα αρχίτερα ή τέλος πάντων όπως προβλέπεται από το νόμο εκ του πλαγίου, έτσι και με αυτές τις αγωγές, τα χρηματικά πρόστιμα και τις χρηματικές ποινές βλέπουμε μια μεγαλύτερη εξόντωση του προσώπου το οποίο έχει μπει στο στόχαστρο της καταστολής τελικά από αυτό που προβλέπει ο βασικός κορμός της ποινικής καταστολής. Αυτά είναι κάποιοι προβληματισμοί που θέλω να θέσω προς συζήτηση. Είναι πράγματα που ακόμα βράζουν, κανείς μας δεν έχει προλάβει να τα αποκωδικοποιήσει και να τα σκεφτεί στο βάθος που πρέπει. Νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος γι' αυτό. Από την άλλη, οι μηχανισμοί της καταστολής δείχνουν μεγάλη φαντασία και στη θεωρία και στην πράξη. Παράγουν συνεχώς νέους νόμους. Κάθε νομοσχέδιο που σέβεται τον εαυτό του τυποποιεί 5-6 συμπεριφορές σε βαθμό κακουργήματος καινούργιες, που ίσως μέχρι χθες να μην ήταν καν παράνομες. Και νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κάποιες σκέψεις σαν κίνημα για να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα και πώς μπορούμε να μηνθούμε αποτελεσματικά απέναντι στο θέμα της καταστολής και στο πώς πια αυτή εντείνεται και πώς εξαπλώνεται με τρόπους που πολλές φορές δεν την καταλαβαίνεις. Αυτά από μένα.